αγνό ποιοτικό μέλι από τους ίδιους τους παραγωγούς. Πολλά κεράσματα και παραδοσιακά εδέσματα περίμεναν τους χιλιάδες επισκέπτες του φετινού Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας. Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού στις 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος της διοργάνωσης, που επαναλήφθηκε για 5η συνεχή χρονιά, είναι η προβολή και προώθηση του επώνυμου ελληνικού μελιού στο καταναλωτικό κοινό, καθώς και η σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης μελισσοκομικών προϊόντων και εξοπλισμού. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματά σας, κύριε Τονικίδη, από τη φετινή διοργάνωση? Οι πρώτες στιγμές δείχνουν πραγματικά ότι θα είναι ένα τριήμερο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται. Υπάρχει ήδη σήμερα αρκετά ικανοποιητική προσέλευση και νομίζω αύριο Σάββατο και Κυριακή το στάδιο και ο χώρος ο συγκεκριμένος θα γεμίσουν από κόσμο. Είναι μια μοναδική ευκαιρία μέσα από αυτό το τριήμερο οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι και τα παιδιά να γνωρίσουν πραγματικά την ποιότητα και την ποικιλία όλων των μελιών που παράγονται από μικρούς παραγωγούς και μικρές μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Θα έλεγα ότι εκθέτουν το μέλι τους και παράγωγα μελιού από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από τον Κιλκής μέχρι την Ρόδο, μέχρι την Σπάρτη, όλη η παραγωγή. Είναι μια προσπάθεια και θέλω εδώ να τονίσω την ευαισθησία της Οργανωτικής Επιτροπής αυτού του φεστιβάλ, αυτής της γιορτής μελιού, γιατί ο στόχος είναι διτός, θα έλεγα. Πρώτα να προβάλλουμε τα προϊόντα μας, να τα προβάλλουν όλοι οι παραγωγοί και δεύτερον να ρευστοποιήσουν αρκετά από αυτά, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει ο παραγωγός να επιζήσει, πρέπει να απαντήσει σε αυτή την κρίση, σε αυτή τη λέλαπα που αντιμετωπίζει η κάθε μικρή επιχείρηση. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα και οικονομικά θα είναι ικανοποιητικά, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ψωνίσει σε τιμές παραγωγού και φυσικά πρωτίστως ποιότητα. Τα προϊόντα σας εδώ πέρα στην έκθεση ποια είναι? Τα προϊόντα μας είναι μέλι κυρίως, γύρι, πρόπολη, κεραλιφές τα οποία τα παράγουμε εμείς, δεν είναι άμεσα από τη μέλισσα. Αυτά. Ο κόσμος περισσότερο τι προτιμάει από τα προϊόντα? Ο κόσμος κυρίως το μέλι στρέφεται και υπάρχει μια τάση αρκετά μεγάλη, μπορώ να πω, ως προς τη ζήτηση της γύρης και της πρόπολης. Είναι υλικά πλήρως φυσικά από τη φύση, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στην υγεία του ανθρώπου. Η προσέλευση του κόσμου σήμερα είναι ικανοποιητική για σας συγκριτικά και με τις άλλες χρονιές? Είναι ικανοποιητική. Ο κόσμος στηρίζει γενικότερα τους παραγωγούς, πιστεύω, τις προσπάθειες που κάνουν να περάσουν τα προϊόντα τους απευθείας στον καταναλωτή χωρίς μεσάζοντες. Και είμαστε εδώ και εμείς να τα διαθέσουμε. Θα μας μιλήσετε για τα προϊόντα της εταιρείας? Ναι. Έχουμε όλων των ειδών τα προϊόντα που παράγουν οι μέλισσες. Εκτός από το μέλι που το έχουμε σε όλες τις ποικιλίες, και γύρι και βασιλικό πολτό, πρόπολη και κεριά, κερί καθαρό. Και τα μέλια εδώ είδα ότι έχετε πολλές ποικιλίες, είναι? Ναι, είναι ποικιλίες μελιού που τις συλλέγουμε σε όλη την Ελλάδα, γιατί μεταφέρουμε τα μελίσσα μας σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Έχουμε λατήσιο από την Ευρυτανία, έχουμε ανθέων με θυμάρι, έχουμε κουμαριά, καστανιά, πορτοκαλιά, κάποιο θα ξεχάσω, πευκόμελο, πεύκο με θυμάρι, όλα τα είδη που σχεδόν βγαίνουν στην Ελλάδα. Σήμερα από την πρώτη μέρα της έκθεσης είστε ευχαριστημένοι από την κίνηση που βλέπετε? Ναι, έχει, βασικά τώρα ξεκίνησε, έχει αρκετή κίνηση. Να δούμε όσο το ακούει ο κόσμος, είναι και μαθημένοι που κάθε χρόνο τέτοιες μέρες γίνεται η έκθεση, οπότε τη γνωρίζει, την έχει μάθει μάλλον ο κόσμος και η προσέλευση πιστεύω ότι θα είναι καλή. Επιπλέον η εταιρεία σας έχει και μια άλλη δραστηριότητα προς τους μελισσοκόμους. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή?
Ναι, εμείς εκτρέφουμε βασίλισσες και τις πουλάμε, μάλλον τις δίνουμε σε μελισσοκόμους και έχουμε βγάλει DVD τα οποία απευθύνονται σε μελισσοκόμους και για τη βασιλοτροφία, αλλά και ένα καινούριο DVD που είναι μελισσοκομεία για αρχάριους, βοηθάει τους μελισσοκόμους να κάνουν τα δικά τους μελίσια, τους δείχνει κάποιους τρόπους, κάποιους μεθόδους, κάποια βοήθεια για να κάνουν τα δικά τους μελίσια.